Σήμερα στην συζήτηση κυριάρχησαν τρία βασικά θέματα. Το ένα είναι η πολιτική προστασία με βάση το σχέδιο νόμου. Το δεύτερο είναι οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης. Και το τρίτο, προσφυγικό μεταναστευτικό με αφορμή την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, το Υπουργείο και τα όσα δραματικά και απαράδεκτα εξελίσσονται στη Μυτιλίνη χθες και σήμερα. Φάνηκε όμως όλες αυτές τις μέρες ότι χωρίζει άβυσσος την αντίληψή μας γύρω από το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Και εξηγούμε. Με το παρόν σχέδιο νόμου, όπως και παλιότερα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ, μα ποτέ, να σχεδιάσουν, να χρηματοδοτήσουν και να κάνουν έργα, σοβαρά έργα υποδομής, αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας της χώρας. Γιατί? Για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Για την ικανοποίηση βασικών αναγκών που έχει σήμερα ο άνθρωπος. Και έρχεται ο κύριος Υπουργός τώρα στο κλείσιμό του και λέει ότι το μάτι ήταν σύμπτωμα. Καλά, το μάτι σύμπτωμα. Η Χαλκιδική σύμπτωμα. Η Μάντρα σύμπτωμα. Η Κρήτη είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Πέρυσι η Κρήτη καταστράφηκε. Φέτος με μία απλή νεροποντή, με μία απλή νεροποντή είχε τα ίδια φαινόμενα που είχε και πέρυσι. Είναι αυτά απλά συμπτώματα ή ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήθηκε προκειμένου να υπηρετηθούν το κέρδος και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και στα τρία αυτά. Και στην αντισεισμική προστασία και στην πυροπροστασία. Και το σχέδιο νόμου μπάζει τους ιδιώτες και στον τομέα της πρόληψης. Εμείς τα είχαμε προειδοποιήσει αυτά. Ότι θα αξιοποιηθεί το μάτι για τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, όπως άλλωστε προβλέπονται αυτοί οι σχεδιασμοί στο παρόν σχέδιο νόμου με ιδιωτικοποιήσεις, ανταποδοτικότητα, ΜΚΟ, εθελοντική εργασία, δηλαδή απλήρωτη εργασία, στρατιωτικοποίηση του πυροσβεστικού σώματος περαιτέρω. Το ίδιο και με τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Δηλαδή, είναι ζήτημα καταστολής. Δηλαδή, αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της αντιμετώπισης των ναρκωτικών ως ζήτημα καταστολής και όχι ως ένα κοινωνικό πρόβλημα, γιατί οι αιτίες είναι κοινωνικές. Άρα και οι λύσεις, τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, πρέπει να είναι σε κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν σας ενδιαφέρει ούτε η πρόληψη, ούτε η απεξάρτηση, ούτε και η επανένταξη. Γιατί τα στεγνά προγράμματα έπεσαν ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Και σήμερα βάζετε το ΚΕΘΕΑ και το Άνω 18 να παίξουν αυτή τη βρώμικη δουλειά. Δηλαδή να στήσουν χώρους υποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών. Εκεί που είχαν λυτρώσει χιλιάδες νέα παιδιά από την τοξικοεξάρτηση, τα ναρκωτικά, άλλες εξαρτήσεις, σήμερα τους ενοχοποιείτε και τους λέτε φτιάξτε χώρους εποπτευόμενου θανάτου. Είναι ντροπή σας αυτό. Ευτυχώς είχε το θάρρος μία βουλευτίνα εδώ μέσα να τοποθετηθεί και να βάλει τα πράγματα έτσι όπως πραγματικά έπρεπε να τεθούν. Και ξέρετε, αν δεν εξυπηρετεί αυτή η πολιτική και αυτό το μέτρο με το άρθρο 189 συγκεκριμένα συμφέροντα και ονοώ νοήτο, τότε με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για πολιτική διαστροφή. Να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να επιλύσεις αυτό το πρόβλημα και όμως να κάνεις το μαύρο άσπρο ή μάλλον το άσπρο να το κάνεις μαύρο. Απαράδεκτη διάταξη και γι' αυτό επιμείναμε ότι θα πρέπει να αποσυρθεί. Δείχνετε όμως πώς αντιλαμβάνεστε και την ανθρώπινη ζωή και στον τομέα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η κυβέρνηση
οξύνει την κατάσταση. Στη Μυτιλήνη, στα νησιά, με τον διπλό εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών και τον οξύνει και για ένα επιπλέον λόγο. Διότι μέσω της καταστολής κατά των προσφύγων με πρόσχημα την χθεσινή τους κινητοποίηση για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά που τους έχετε κλείσει σε φυλακές, σε γκέτο, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τους καταστήλατε με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και άλλα χημικά και το χρησιμοποιείτε ως άλοθη, ως επιχείρημα προκειμένου να επιβάλλετε τις νέες αυτές κλειστές δομές όπως προβλέπετε και από την τροπολογία, την υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε, η οποία είναι απαράδεκτη και την καταγγέλουμε και θα την καταψηφίσουμε. Θα καταψηφίσουμε το σύνολο της τροπολογίας. Όχι γιατί δεν θα θέλαμε να χρηματοδοτηθούν λειτουργίες, αλλά σε χώρους ανοιχτούς, ανοιχτής φιλοξενίας, αλλά γιατί βαραίνει περισσότερο το γεγονός ότι πάτε να στήσετε και νέες κλειστές δομές προαναχωρησιακές, στηβάζοντας όχι 7.000 που είναι τώρα, στην πορεία θα γίνουν 14. Αξιοποιείτε βέβαια και τον εμπεγμό σε βάρος των κατοίκων που δικαίως αντιδρούν, ακριβώς γιατί και αυτοί βιώνουν αυτή την κατάσταση στα νησιά μας. Σας το είπαμε πάρα πολλές φορές. Ευθύνες έχει όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, ευθύνες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και οι δύο είσαστε συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα. Διότι ψηφίσατε, στηρίξατε αυτή την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει διπλά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Διότι συμφωνήσατε με τον κανονισμό του Δοβλίνου, συμφωνείτε, τον υλοποιείτε. Ενώ θα μπορούσατε να πιέσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί πρόσφυγες και μετανάστες. Σας είπαμε κλείστε αυτά τα hot spot, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να μεταφερθούν οι αιτούντες άσυλο στην υπηρετική Ελλάδα σε δημόσιους ανοιχτούς και αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας. Και όχι μόνο δεν κάνετε αυτό, αλλά υπηρετείτε πιστά τους εταίρους σας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει κάθε λόγο να περιφέρεται στο Αιγαίο, το οποίο το έχετε μετατρέψει σε ξέφραγο αμπέλι. Άρα λοιπόν καταψηφίζουμε αυτή την τροπολογία στο σύνολό της. Σε σχέση όμως με την... για το βαθμολόγιο μισθολόγιο των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, για το οποίο έγινε αρκετή κουβέντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα βγήκε και στα κεραμίδια. Και θα έλεγα τώρα, θυμήθηκε τους υπαλλήλους του πυροσβεστικού σώματος. Το σχέδιο νόμου βεβαίως και δημιουργεί και πολλαπλασιάζει τις αδικίες σε βάρος τους. Αλλά είναι μια πολιτική που ξεκίνησε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά αυτές οι αδικίες για να αρθούν απαιτείται να γίνει αποστρατιωτικοποίηση του πυροσβεστικού σώματος και να θεσπιστεί νέο μισθολόγιο στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και της φύσης του επαγγέλματος των πυροσβεστών. Το ειδικό στρατιωτικό μισθολόγιο που ισχύει σήμερα θεσπίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και είναι το πιο αντιδραστικό μισθολόγιο που ψηφίστηκε κυρίως για τα σώματα ασφαλείας. Για το ΚΚΕ, η θέση του για το μισθολόγιο του συνόλου των πυροσβεστικών υπαλλήλων εποχικών πενταετών χαμηλόβαθμων και αξιωματικών είναι ότι πρέπει να έχουν ένα μισθολόγιο που να προβλέπει ακόλυτη μισθολογική προαγωγή με βάση τα έτη υπηρεσίας. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Είναι ένα νομοσχέδιο με 200 άρθρα, είχε μια τροπολογία, έχει σοβαρά ζητήματα. Γι' αυτό υπάρχει μια ανοχή. Άλλωστε δεν μίλησαν και πάρα πολλοί βουλευτές του ΚΚΕ. Να ολοκληρώσω όμως λέγοντας ότι η πρόταση του ΚΚΕ προβλέπει την ακόλυτη μισθολογική προαγωγή με βάση τα έτη υπηρεσίας για όλες τις κατηγορίες των πυροσβεστών. Ο βαθμός να αποτελεί προσόν
διεκδικήσεις αντίστοιχης θέσης ευθύνης του βαθμού που φέρει ο υπάλληλος. Να προβλέπεται ειδική αποζημίωση για την κατοχή τίτλου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου. Να εφαρμοστεί το καθεστώς της υπερεργασίας που ισχύει για όλο το υπόλοιπο δημόσιο τομέα, δηλαδή για τις υπερορίες, τα νυχτερινά, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Και να αναγνωριστούν βέβαια τα βαρέα και ανθυγινά. Και κλείνω με την κατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε σταθερά υπέρ της μεταφοράς των φυλακών Κορυδαλλού, που αποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων και το έχουμε στηρίξει στεναρά. Ωστόσο, αυτή πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την πλήρη δημόσια κατασκευή και λειτουργία τους, χωρίς τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα υπερδιπλασιάσει το κόστος κατασκευής και φυσικά τη λειτουργία του θα την αναλάβουν οι ιδιώτες μετά. Τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των κρατουμένων, όπως τον προαυλισμό τους, τον κατάλληλο χώρο όπου θα υπάρχει ευχερής δυνατότητα πρόσβαση των δικηγόρων, των συγγενών, των κρατουμένων. Γι' αυτό θα το καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο άρθρο. Θεωρούμε ότι δεν εγγυάται την εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων που προανέφερα και γι' αυτό το καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ.